Το ανάδειξε το πολιτικά θέματα έχει καλεσμένο τον κύριο Αθανάσιο Ανδρώνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Υποψήφιο ευρωβουλευτή με τους οικολόγους Πράσινους. Ναι. Είναι εκπαιδευτικός, απόφοιτος πολιτικών επιστημών και ψυχολογίας, με μάστερ σε επιστήμες εισαγωγής στην Αγγλία. Μιλάει τρεις γλώσσες, έχει ασχοληθεί με και έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκό σχολείο στο Λουξεμβούργο, ενώ ήταν και διευθυντής εκπαίδευσης στη Β' Αθήνας. Πάμε τώρα για αυτό το νέο ρόλο. Να δούμε λοιπόν πώς κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι το μέλλον της Ευρώπης, σύμφωνα με αυτό που πρεσβεύεται. Ναι. Οι οικολόγοι πράσινοι και εγώ προσωπικά πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο πράσινη. Πρέπει να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στηριζόμενη στην πράσινη οικονομία, να ενδιαφερθεί για τη διαγενειακή κοινωνική δικαιοσύνη, να ενδιαφερθεί για τους φτωχούς, να ενδιαφερθεί για τη νέα γενιά, να ενδιαφερθεί για τη δημοκρατία στην Ευρώπη, να ενδιαφερθεί ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες πρέπει να είναι με διαφάνεια και να είναι υποστηρικτικοί σε όλες τις ομάδες που είναι ευάλωτες. Οι οικολόγοι πράσινοι τι ακριβώς πρεσβεύουν, ποιες είναι οι θέσεις τους στην Ευρώπη, γιατί πρέπει και ο κόσμος να τα ακούσει. Οι οικολόγοι πράσινοι πρεσβεύουν την πράσινη οικονομία. Θέλουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να υπάρχει μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα το 2030 και απαλλαγή από την εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2050. Έτσι ώστε να μην έχουμε μέση θερμοκρασία στον πλανήτη πάνω από 1,5 βαθμού Κελσίου, να μην έχει αύξηση λόγω των ρήπων, λόγω της ενεργειακής δραστηριότητας πάνω στον πλανήτη που αυξάνει τα φαινόμενα του θερμοκηπίου με τη ρήπανση γενικότερα. Η Ευρώπη και οι οικολόγοι πράσινοι πρεσβεύουν ότι πρέπει να στηριχθεί στην κυκλική οικονομία και πρέπει λίγο εδώ να εξηγήσω τι είναι κυκλική οικονομία. Όλοι ξέρουμε ότι έχουμε συσκευές στο σπίτι, λευκές συσκευές, των οποίων ο χρόνος ζωής είναι γύρω στα 10 χρόνια. Αυτές οι συσκευές λοιπόν, μετά που αφόσον έχει τελειώσει ο χρόνος ζωής τους, καταλήγουν σε κάποια χωματερή. Η κυκλική οικονομία πρεσβεύει ότι οι συσκευές αυτές και άλλα προϊόντα μπορούν να υποστούν κάποια καινοτόμα επεξεργασία από κάποιους επιστήμονες, έτσι ώστε αυτές στη συνέχεια να γίνουν πρώτη ύλη για να δημιουργηθούν καινούργια προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες οι οποίοι θα επιδιώξουν να βρουν καινοτόμους τρόπους έτσι ώστε να γίνει αυτή η επεξεργασία των δευτερογενών υλικών για την ενσωμάτωσή τους ως πρώτη ύλη στη συνέχεια στην παραγωγή νέων προϊόντων. Την έννοια της κυκλικής οικονομίας πρώτη την εισήγαν οι οικολόγοι πράσινοι το 2015 και η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 την έχει υιοθετήσει ως κύριο τρόπο οικονομίας για τα επόμενα χρόνια. Άρα, στα επόμενα χρόνια αναμένεται να διατεθούν πολλά κονδύλια κοινοτικά για την κυκλική οικονομία και οι οικολόγοι πράσινοι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν και θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούν να συνεργαστούν με το αδελφό κόμμα των Ευρωπαίων Πράσινων που είναι ένα μεγάλο κόμμα, είναι πέμπτη δύναμη στην Ευρώπη και έτσι πολλά από αυτά τα κονδύλια να κατευθυνθούν στην Ελλάδα. Θα πρέπει να σας πω τι άλλο πρεσβεύουν οι οικολόγοι πράσινοι, το οποίο είναι ότι οι νέοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση και δίκαια αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Είναι κατά της εμφυλής βίας, κατά των διακρίσεων, είναι υπέρ της διαφορετικότητας των ανθρώπων, είναι υπέρ των αδύναμων και των φτωχών. Πρέπει να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη, πρέπει να κατευθυνθεί η Ευρώπη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλιακή και αιωλική ενέργεια, αλλά με σωστά χωροταξικό σχεδιασμό τοποθετημένες στον ελληνικό χώρο. Πρέπει επίσης η Ευρώπη να μην ενδιαφέρεται για πολεμικές σειράξεις και να μην πουλάει όπλα σε χώρες που βρίσκονται σε σύραξη.
πρέπει να φροντίζει για την υγεία των πολιτών, να είναι ενάντια στη ρύπανση του αέρα που αναπνέουμε, να μην έχουν ρύπους από πλαστικά, μικροσωματίδια οι τροφές μας. Πρέπει επίσης να έχουμε τοπική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και κτηνοτροφικών προϊόντων, έτσι και να προσέχουν οι γεωργοί και να επιδοτούνται γι' αυτό όταν στις καλλιέργειές τους δεν χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα και κάνουν βιολογική καλλιέργεια, έτσι ώστε τα προϊόντα να είναι βιολογικά προϊόντα και καλής ποιότητας. Πρόσφατα συμμετείχατε στην ημερίδα Δράσε Πράσινα, η δέσμευση για οικολογική ευθύνη, η Ευρώπη δεσμεύεται. Εμείς, αλλά και στην ημερίδα Στα πλαστικά μιας χρήσης, σήμερα κανόνας, αύριο εξαίρεση. Mm-hmm. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτά. Ναι. Στην ημερίδα αυτή που έγινε για τα πλαστικά στο νερό, υπόθηκαν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Υπόθηκαν και δυσίωνα πράγματα, γιατί πάρα πολλά πλαστικά απορρίμματα καταλήγουν στους ωκεανούς. Έρχονται στα ψάρια, πεθαίνουν ψάρια εξαιτίας των πλαστικών και ορεινών σωματιδίων κλπ. Εκεί αυτό που εμένα μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ήταν ένας ξενοδόχος που είπε ότι εμείς στο ξενοδοχείο μας έχουμε ηλιακά πάνελ πάνω στην ταράτσα και έτσι με τον τρόπο αυτό εξοικονομούμε όλη την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να λειτουργήσει το ξενοδοχείο. Έχουμε μηδενικό ρυπαντικό αποτύπωμα ως ξενοδοχείο, γιατί χρησιμοποιούμε και ανακύκλωση όλων των υλικών που παράγει τα τρόφιμά τους και όλα αυτά με κομποστοποίηση κτλ. Όπως θα μπορούσε το ίδιο πράγμα να γίνει και στις ταράτσες της Αθήνας. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, έτσι ώστε στις ταράτσες της Αθήνας θα μπορούσε να υπάρχουν ηλιακά πάνελ, να τροφοδοτούν τις πολυκατοικίες με ηλεκτρική ενέργεια και επίσης θα πρέπει να επιδοτηθούν τα ηλιακά πάνελ για το νερό, τα ηλιακοί θερμοσύφωνες, mm-hmm. που αυτό έχει λίγο αποσβεστεί. Mm-hmm. Επίσης, το κοινοφελές Ίδρυμα Κατερίνης Λασκαρίδη και το Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον διοργάνωσαν πρόσφατα και μια ημερίδα στην οποία παραστήκατε. Να μιλήσουμε και για αυτήν, για να ενημερωθεί ο κόσμος. Ναι. Σε αυτή την ημερίδα ήταν πάρα πολλά τα πάνελ και τα στρογγυλά τραπέζια με πάρα πολλούς επιστήμονες και το κύριο σημείο που έχει βγάλει είναι η μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη. Ο σύγχρονος πολιτισμός με τη σύγχρονη οικονομική ανάπτυξη παράγει τόσους ρήπους και καταναλώνει τόσα πολλά προϊόντα από τη γη, έτσι ώστε τα τελευταία 50 χρόνια να έχουν διπλασιαστεί οι ρήποι από το 1980 και μετά των αυτοκινήτων, να υπάρχει μείωση των θαλάσσιων περιοχών που να είναι υγιείς, να το πούμε, για το περιβάλλον. Όλη η διαδικασία πρέπει να την ξανασκεφτούμε από την αρχή. Θα προέτρεπα όλους τους νέους πριν πάνε να ψηφίσουν να μπουν στη διακυβερνητική πλατφόρμα για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα και να δούνε τι έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή στην μείωση της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων και αν θέλουμε να υπάρξει η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη και να είναι βιώσιμο και να συνεχίσει, θα πρέπει κάτι να κάνουμε και κάτι να αλλάξουμε από τώρα. Άρα όλα αυτά νομίζω μας έχετε πει ήδη δικαιολογούν το γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους οικολόγους πράσινους, γιατί πιστεύετε σε όλα αυτά, ναι. γιατί θέλετε τη ζωή στον πλανήτη και γιατί είμαι δάσκαλος. Αγαπάτε πέρα από αυτό. Ως δάσκαλοι εμείς εκπαιδεύουμε τις νέες γενιές. Έχουμε περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαιδεύοντας τις νέες γενιές ενδιαφερόμαστε και για το μέλλον τους. Mm. Ενδιαφερόμαστε να έχουμε παιδιά χαρούμενα και παιδιά υπεύθυνα όσον αφορά την πορεία τους ως πολίτες, που θα αγαπούν το περιβάλλον, που θα το σέβονται και πρέπει λίγο εδώ να δούμε ως πολίτες να αγαπήσουμε τον έξω χώρο από το σπίτι μας όπως αγαπάμε και τον έσω χώρο του σπιτιού μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι. Αθανάσιος Ανδρώνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους οικολόγους πράσινους. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς.